Φίλες και φίλοι του Entern, γεια σας! Ακόμη μια εβδομάδα έφτασε στο τέλος της και μια νέα είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Φοβερά παιχνίδια κυκλοφορούν αυτές τις μέρες, όπως για παράδειγμα το Tomb Raider και το God of War Ascension, με το δεύτερο μάλιστα να είναι πλήρως εξελινισμένο. Από πλευράς ειδησιογραφίας πάλι, τα πράγματα κυλάνε ήρεμα, αλλά συνήθως έτσι είναι πριν την καταιγίδα. Μέχρι αυτή να κάνει την εμφάνισή της, ας δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που πέρασε. Το Gears of War Judgment θα περιέχει ένα δεύτερο campaign διαθέσιμο για ξεκλείδωμα. Θα ονομάζεται Aftermath. Θα δείχνει τι έκαναν οι Baird και Cole, καθώς ο Marcus πολεμούσε στην Queen Mira στο Gears of War 3. Και για να ξεκλειδωθεί, θα πρέπει ο παίκτης να αποκτήσει όλα τα διαθέσιμα αστέρια στο original campaign του Judgment. Το Gears of War Judgment θα κυκλοφορήσει στις 22 Μαρτίου για τους κατόχους του Xbox 360. Όπως ανακοίνωσε ο Χιντέο Κοτζίμα, στη GDC 2013 θα προβληθούν και πλάνα από το Metal Gear Solid Ground Zeroes, πέρα από την επίδειξη της Fox Engine. Αρχικά έχει γίνει γνωστό ότι θα προβληθούν μόνο πλάνα από την Fox Engine μηχανή γραφικών. Ωστόσο, προσθέθηκαν 30 επιπλέον λεπτά στη διάρκεια της ομιλίας, οπότε θα υπάρχουν και πλάνα του επόμενου τίτλου στο Metal Gear franchise. Σίγουρα μια παρουσία που όλοι οι φαν του Κοτζίμα και του Metal Gear Solid Ground Zeroes περιμένουν πώς και πώς. Η Eidos Montreal εργάζεται εδώ και αρκετό καιρό πάνω στο reboot του κλασικού stealth τίτλου Thief, όπως αποδεικνύεται από το εξώφυλλο του 240ου τεύχους του Game Informer. Το έντυπο αποκαλύπτει σε αποκλειστικότητα την next-gen μορφή του franchise, με τον κεντρικό ήρωα Garrett να επιστρέφει σε μια gothic και industrial μητρόπολη γνωστή ως City, με σκοπό να κλέψει οτιδήποτε θα μπορέσει να τον ισχυροποιήσει οικονομικά. Η City βρίσκεται σε αναστάτωση και υπό το ζυγό ενός πολιτικού τύραννου με την ονομασία Baron. Ο Garrett θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο του περιβάλλοντός του προς όφελός του, έτσι ώστε να αποφύγει τους αντιπάλους ή να τους ξαφνιάσει και να τους εξοντώσει όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Το Next Gen Thief θα κυκλοφορήσει σε PS4 και PC μέσα στο 2014. Ωστόσο, η ομάδα ανάπτυξης σημειώνει πως είναι προγραμματισμένο και για άλλα Next Gen συστήματα. Η ομάδα ανάπτυξης Techland αποκάλυψε ένα teaser trailer για το Call of Juarez Gunslinger. Το ίδιο κλιπ οδηγεί στην πλήρη αποκάλυψη του νέου τίτλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου. Το παιχνίδι θα είναι το τέταρτο στη σειρά Call of Juarez, η οποία πήρε την κάτω βόλτα με το The Cartel, και το Gunslinger θα είναι ο τίτλος που θα διατεθεί αποκλειστικά online, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. One thing's certain. Myths grow higher here than cornstalk. And legends burn out faster than a beeswax candle. Η Microsoft προσφέρει δωρεάν Xbox Live Gold σε όλους τους κατόχους Xbox 360 από την Παρασκευή 8 Μαρτίου μέχρι και την Κυριακή 10 Μαρτίου. Ένας ολόκληρος multiplayer κόσμος ανοίγεται μπροστά σε όλους τους κατόχους του συστήματος σε ολόκληρο τον κόσμο, κάτι που σηματοδοτεί την διεξαγωγή Double XP Events, βραβεία και πολλά πολλά άλλα. Γι' αυτό μπείτε όσο προλαβαίνετε. Η Microsoft ανακοίνωσε πως η Hidden Path Entertainment εργάζεται πάνω στο HD remake του Age of Empires 2. Η διάθεσή του θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω Steam στις 9 Απριλίου. Το κόστος του θα φτάνει τα 20 ευρώ, ενώ όσοι ενδιαφέρονται για προπαραγγελία θα το πάρουν λίγο φθηνότερα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η HD επανακυκλοφορία φέρνει αρκετά νέα χαρακτηριστικά στη μηχανή γραφικών του παιχνιδιού, το οποίο είναι ένα από τα πλέον αγαπημένα strategy games όλων των εποχών. Το God of War Ascension πλησιάζει στην επίσημη κυκλοφορία του την επόμενη εβδομάδα και η Sony κυκλοφόρησε το επίσημο ελληνικό launch trailer για τον τίτλο. Χωρίς περαιτέρω σχόλια, απολαύστε το. Όλα όσα αγάπησα χάθηκαν. Το μόνο που μου απέμεινε είναι ο πόνος. Γεια σου, Κράτε. We'll be right back.
Δεν έχεις λόγο να με εμπιστευτείς, Σπαρτιάτη. Σου ζητάω μόνο να προσπαθήσεις. Αφήνεις το στρατό σε αταξία. Γύρνα πίσω, στρατηγέ. Στον δρόμο που σε περιμένει. Και τι δρόμος είναι αυτός? Ακόμα ένα Eternity Weekly φτάνει στο τέλος του. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ και σας θυμίζουμε πως την ερχόμενη Πέμπτη μπορείτε να παρακολουθήσετε την ολοζώντανη εκπομπή Eternity Live. Γεια σας!